Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, θα ξεκινήσω με το ελπιδοφόρο νέο της μέρας, της θεσινής μέρας. Η πανσπουδαστική είναι πρώτη δύναμη ξανά, για τρίτη χρονιά. Είναι μια νίκη του φοιτητικού κινήματος για δημόσια δωρεάν παιδεία ενάντια στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς όλοι είμαστε περήφανοι και αισιόδοξοι, όπως όλο αυτό το διάστημα που δίνουμε τη μάχη για τις ευρωεκλογές. Επειδή τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ελπιδοφόρα, όπως και η σημερινή συγκέντρωση. Τι και να γριεύουν τα πράγματα όσο ερχόμαστε πιο κοντά στην κάλπη. Επιστρατεύονται τα κόλπα τα γνωστά, δημοσκοπήσεις, εκτιμήσεις, ποσοστά. Δεν μας τρομάζουν ούτε οι τραμπουκισμοί στην Παλίνη, που γκρέμισαν το περίπτερό μας, σκίσαν τις αφίσες για τη σημερινή μας συγκέντρωση. Δεν το πέτυχαν αυτό που θέλανε. Ούτε οι προτροπές απειλές προς τη Δημοτική Αρχή να μας τιμωρήσει για αφισορύπανση. Αυτός που προτρέπει τον κόσμο είναι ο γνωστός θεματοφύλακας και τηρητής της τάξης από ραδιόφωνα και τηλεόραση. Anyway, που λέμε και στην καθομιλουμένη. Μία είναι η πραγματικότητα. Το κόμμα μας κερδίζει όλο ένα και πιο πολύ την εμπιστοσύνη του λαού. Εκφράστηκε και στις προηγούμενες εκλογικές μάχες, εκφράζεται καθημερινά στους αγώνες για καλύτερη ζωή. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ο λαός εμπιστεύεται το κόμμα που στην πολύχρονη πορεία του δεν του είπε ψέματα ποτέ. Όλο και περισσότεροι τίμοι αγωνιστές συστρατεύονται με το ΚΚΕ, εκτιμώντας την αλήθεια του και συνειδητοποιώντας τις ομοιότητες στην ουσία των υπόλοιπων κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μας για την Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη των Μονοπωλίων. Ομοιότητες που αποδεικνύονται βάσει ψηφισμάτων σε βάρος των λαών. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζουν και στη χώρα μας από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πριν, είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφίζονται κατά μεγάλο ποσοστό από όλα τα κόμματα, πλην βεβαίως του ΚΚΕ. Η ακρίβεια που καταβροχθίζει το πενιχρό εισόδημα δεν διορθώνεται με αλληλογραφίες και ραβασάκια του Μητσοτάκη στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Το ΚΚΕ διεκδικεί, για να υπάρξει μια ανάσα στο λαό, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα απαραίτητα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και οι φόροι στην ενέργεια. Αλλά τέτοιες λύσεις δεν επιτρέπονται στην καπιταλιστική αγορά από την ίδια τη φύση της λειτουργίας της. Ακρίβεια, ανεργία, πληστηριασμοί, ιδιωτικοποίηση σε βασικά αγαθά, όπως είναι η υγεία. Να σημειώσουμε εδώ για την περιοχή πως το αίτημα εδώ των Δήμων μας για δημόσιο νοσοκομείο παραμένει αναπάντητο όταν υπάρχουν σχέδια για παραχώρηση μεγάλης έκτασης στην Παιανία σε ιδιωτική εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης, η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει εφαρμοστεί στην πράξη στο Δήμο μας όταν χρεώνονται τεράστια ποσά σε όλους εμάς για να καλυφθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί νερού των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο τόπος καίγεται κάθε χρόνο για την εξυπηρέτηση σχεδίων πράσινης ανάπτυξης σε εισαγωγικά και τουριστικών επιχειρήσεων. Το κόμμα μας έχει μελετήσει επιστημονικά και έχει προτάσεις για όλα αυτά τα θέματα, της προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως της ανθρώπινης ζωής. Πρωτοστάτησες τις κινητοποίησεις για το έγκλημα στα Τέμπη και τη διαλεύκανσή του, για την τιμωρία των υπεύθυνων στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Μάτι, μαγούλα. Το σύνθημα «Τα κέρδη του ΣΥ, οι ζωές μας» συσπήρωσε νέους συνοδοιπόρους στο λαϊκό κίνημα. Μας αξίζει μια καλύτερη ζωή με δικαιώματα, καλύτερα σχολιά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και όχι γκρεμίδια πάνω στα κεφάλια τους ή δηλητηριασμένα γεύματα. Έχουμε πρόσφατα οδυνηρά παραδείγματα. Βρεφονηπιακοί σταθμοί σε κοντέινερ ή σε εισόδους πολυκατοικιών είναι και εδώ μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει. Και πόσα ακόμη από αποφάσεις που παίρνονται για μας, χωρίς εμάς, από κέντρα με μόνη έγνοια το κέρδος και μόνο το κέρδος. Από την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη των καπιταλιστών, των πολεμοκάπηλων.
που συναποφασίζει με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ για τις τύχες των λαών της γης. Θα τους αφήσουμε έτσι? Πρέπει στις 9 του Ιούνιου να πάρουν το μήνυμα που φοβούνται. Με νου και καρδιά να ρίξουμε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για την ελπίδα, την προοπτική, τον αγώνα για την Ευρώπη των λαών.